Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα πιο διασκεδαστικό unboxing, μιας και τυπικά πρέπει να φτιάξουμε αυτόν τον Spider-Man. Θα ανοίξουμε να δούμε το αντικείμενο και θα το φτιάξουμε, γιατί είναι ένας do-it-yourself Spider-Man από την Kid Robot, νομίζω, Money World λένε αυτή τη σειρά, αυτά τα Money, τα οποία είναι αρκετά, βγάζει πάρα πολλά, σε διάφορα χρώματα και αρκετούς ήρωες σε συνεργασία με τη Marvel. Αυτό πρώτη φορά το αντικείμενο το είδα σε εκείνο το Magic Box που είχα αναφερθεί. Ξέρω ότι περίμενα ένα άλλο κουτί και τελικά το Marvel κουτί που μου ήρθε ήταν γεμάτο με αντικείμενα που είχα. Σε εκείνο το κουτί περίμενα ήταν αυτός ή ο Captain America, βγαίνει σε πολλές εκδόσεις. Και με το που το είδα αυτό το αντικείμενο λέω εντάξει, αυτά πρέπει να μπουν όπως και δίποτε στη συλλογή μου. Παρόλο που είναι λίγο παιδικό αντικείμενο, είναι καλό μπάσιμο ας πούμε για ένα παιδί στον κόσμο της Marvel αυτό. Και σε ένα Zimbox υπήρχε, στο Blockbuster το Zimbox Ιανουαρίου, του προηγούμενου Ιανουαρίου, του 2016 όμως, αν δεν κάνω λάθος, από εγώ δεν το πρόλαβα εκείνο το κουτί. Τώρα αυτά τα money είναι αρκετά, λιώνουν σε πολλά χρώματα και έχω δει αρκετούς YouTuber καλλιτέχνες, όχι απλώς YouTuber, οι οποίοι τα βάφουν και τα κάνουν πάρα πολύ ωραία, έχουν κάνει τρελά σχέδια, τι το Super Mario είδα, τι το Batman, τι, αλλά μόνοι τους έτσι, ζωγραφικοί μόνοι τους, το ζωγραφίζαν μόνοι τους. Γιατί αυτός τώρα, εδώ σου λέει ότι μπορείς να βάψεις πάνω του, να τον ζωγραφίσεις ή να χρησιμοποιήσεις ας πούμε μολύβια, στυλούς, μαρκαδόρους, ό,τι θες. Ή αλλιώς απλά να τον κάνεις Spider-Man χρησιμοποιώντας τα αυτοκόλλητα και τα accessories που σου δίνει. Α, ναι, σου δίνει και στο... Να δούμε και λίγο το κουτί του βασικά. Είναι αυτός εδώ της Kid Robot. Η οποία Kid Robot βγάζει πάρα πολλά και έχει πάει πολύ καλά αυτή η σειρά, αυτή η Money. Money World, πώς τα λέει. Αυτό εδώ το Money World. Από πίσω έχει αυτός εδώ τους τρεις, τους οποίους εντάξει τους έχω πάρει και τους τρεις εννοείται. Α, τον έχω πάρει και τον Venom. Και ο Venom υπάρχει εδώ, δεν ξέρω γιατί δεν τον έχει. Τέλος πάντων, έχει το Spider-Man τώρα να μην βάλουν τους δυο εχθρούς ας πούμε στο ίδιο κουτί. Και έχει όλα αυτά τα αυτοκόλλητα και εμείς πρέπει να τα κολλήσουμε για να φτιάξουμε τον Spider-Man. Αυτά με το κουτί. Περιμένω και τα άλλα. Και όπου να είναι θα μας έρθουν προς τιμή στιγμή. Θα τα φτιάξουμε και εκείνα εννοείται. Λίγο χαλαρά να το πάρουμε. Αυτά πάμε να το δούμε. Marvel Super Heroes. Ω, βασικά ξέρεις τι θα κάνω. Θα αλλάξω το πλάνο για να φέρω την κάμερα πιο κοντά του. Να βλέπουμε αυτόν καθαρά. Και εντάξει τα χέρια μου έτσι ώστε να κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα και να το δείτε πιο κοντά, πιο ωραία πως είναι. Θα γίνει ένα πιο κοντινό unboxing αυτή τη φορά. Πάμε στο πλάνο μας. Ταντάν! Και αυτό είναι το πιο κοντινό πλάνο που σας έλεγα. Κάπως έτσι λογικά θα γίνουν και τα pop review που ετοιμάζω. Αν και εδώ πρέπει να δουλέψουμε λίγο το φωτισμό γιατί όπως μπορείτε να δείτε είναι αρκετά σκοτεινά. Πρέπει να το κάνεις κάπως έτσι για να πέσει το φως από πάνω για να φωτίσει να δούμε καλά τη λεπτομέρεια. Και εκεί στα pop, εντάξει, έχουμε καλή λεπτομέρεια, πρέπει να τη δούμε. Αυτός που ξέχασα να πω πριν για αυτόν είναι το ότι είναι mini Spider-Man, είναι πιο μικρό σχετικά. Περιμένω σε πιο μεγάλους, αν θυμάμαι καλά, τον Wolverine, τον Venom και τον Iron Man. Δεν ξέρω γιατί τους έχει εδώ. Και είναι αρκετά πιο μεγάλη. Και βγαίνει και ακόμα πιο μικρό, έχει τρία μεγέθη δηλαδή. Βγαίνει ακόμη πιο μικρό, σε blind box όμως εκείνη. Έχει δύο σειρές, σειρά 1 και σειρά 2, από 8 νομίζω η κάθε σειρά. Θα πάρω κάποια και από εκείνα και εντάξει, όποιους τύχουμε θα δούμε. Και είναι ακόμη πιο μικρά, πάμε να, πούμε, να τον δούμε. Και μέσα πώς είναι. Α, είναι αυτός εδώ, ναι, έχει και τους ιστούς του, ας πούμε, τα accessories. Κάτσε ρε φίλε, τα αυτοκόλλητα που είναι. Όλο το αυτοκόλλητό μου. Άρα, να το εδώ είναι, παραπλανητικό. Όλο το αυτοκόλλητό μου. Τα αυτοκόλλητα είναι εδώ, αυτό θυμίζει δισκέτα, όσο προλάβαμε τουλάχιστον τις δισκέδες. Εδώ τα, για, α, τα μάτια του, τα γυαλιά, τα γυαλιά, τέλος πάντων δεν μπορείς να του βάζεις και γυαλιά. Ένα αξεσουάρ, δολάριο, μια αλυσίδα άμα θες να τον κάνεις λίγο πιο ράπερ. Μια γραβατούλα, η φωτογραφική του εντάξει η οποία είναι κρεμαστή στο λαιμό λογικά. Και ένα τατουάζ Mary Jane, MJ. Ναι, μπορείς να το πεις και τατουάζ. Αυτό λογικά θα είναι το παντελόνι του και αυτό το από πάνω γιατί αν το πάρουμε από εδώ αυτό θα είναι το πάνω ας πούμε και εδώ το παντελόνι και τρεις αράχνες οι οποίες αυτή λογικά είναι για πίσω και αυτή για μπροστά τώρα αυτή εδώ εντάξει. Να πω για τα αυτοκόλλητα ότι αν μπορείτε να δείτε είναι αρκετά χοντρό, είναι σαν foam sticker, σαν αφρολέξ τέλος πάντων.
Ελπίζω να έχει καλή κολλάει και είναι μαλακό σχετικά και έχει, είναι σαν τσόχα, δεν είναι γυαλιστερό. Σαν τσόχα, σαν υφασμάτινο, δεν είναι το απλό, ξέρεις, ψεύτικο αυτοκόλλητο. Θα δούμε βέβαια. Άστα αυτά. Εδώ το κουτί θα το συμβουλευτούμε αρκετά. Όσο μπορούμε μάλλον. Αυτός εδώ τώρα, να βγάλουμε τους ιστούς του μια. Δυο ιστάκια. Για κάποιο περίεργο λόγο βγαίνει λίγο δύσκολα. Οπότε αν κάποιος το συλλέγει αυτό πρέπει να προσέξει λίγο να μην χαλάσει το κουτί, γιατί λογικά δεν θα ξαναμπεί έτσι μέσα. Είναι αυτός εδώ, ο οποίος είναι άματος. Α, κάτω έχει... τι μας λέει, Marvel, ναι, και εντάξει, money. Marvel Kids, money, my kid robot. Τι να... μα έχει ουρά, ναι, εντάξει, έχει ουρίτσα. Δεν ξέρω γιατί. Τα χέρια του κουνιούνται, το κεφάλι του κουνιέται, είναι σαν action figure και νομίζω ότι... αυτά μπορείς να τα βγάλεις, ναι, και μπορείς να τα βγάλεις. Θα ξαναμπεί λογικά. Οπότε προβλέπω Captain America με κόκκινα χέρια και Spider-Man με μπλε χέρια. Ναι, μπήκε και κουνιέται κανονικά. Το κεφάλι, άμα βγαίνει και το κεφάλι. Όπα. Ναι, βγαίνει και το κεφάλι, εντάξει. Όχι τόσο εύκολα, αλλά βγαίνει λογικά, θα ξαναμπεί. Δεν χαλάσαμε κάτι. Εντάξει, τα κεφάλια δεν θα τα αλλάξω. Και μπήκε με λίγο δυσκολία. Όχι, ρε, μα το βάλα να... Α, εντάξει, ναι, γυρνάει. Αυτά, τώρα πάμε να δούμε τα αυτοκόλλητα. Τα αξεσουάρ θα τα βάλουμε μετά. Ξεκινήσουμε με τα μάτια, να αρχίσουμε να του δίνουμε λίγο μορφή. Να δούμε πώς είναι το αυτοκόλλητο. Ω, έχει πολύ καλή κόλλα. Έχει πάρα πολύ καλή κόλλα. Σαν αυτά που κολλάς ορισμένα, εντάξει, ποτέ δεν κρατούσαν και ένα μένα, αλλά που τα κολλάς στον τοίχο για να κρατά να κρεμάσεις κάτι ή κάποιο μοντέλο, ξέρω εγώ, να κάνεις μοντελισμό ή... Τώρα αυτό πώς θα το βάλουμε, ρε φίλε, κοντά στο σαν στόμα υποτίθεται είναι αυτό. Ωραία φίλε, ποτέ δεν ήμουν καλό σε αυτό. Λογικά με την τέταρτη, πέμπτη φορά θα μπει καλά. Κάτι έγινε. Σκατά πολύ κατά πάνω το έκανα, κάτσε να βάλω και τα άλλο και βλέπουμε. Έχει πολύ καλή κολλά, σίγουρα το ξεκολλάς και μπορείς να το ξανακολλήσεις. Αυτό θα το βάλω λίγο διαφορετικά για να δω πώς θα κάτσει. Ναι, αυτό νομίζω ότι έκατσε καλύτερα σε σχέση με αυτό, οπότε... Οχ. Οχ. Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι με την 25η φορά τα κατάφερα και το βελτίωσα κάπως. Πάλι δεν είναι καλά βαλμένο, αλλά παλεύεται. Φαίνεται λίγο σαν Spider-Man. Να τον κάνουμε λίγο πιο γκάγκστα, να τον βάλουμε γυαλιά στο κεφάλι. Γιατί όχι. Αν και θέλω να τον κάνω πιο κοντά στον πραγματικό Spider-Man, οπότε δεν θα του βάλω πολλές χαζουμάρες. Εντάξει, τώρα τα γυαλιά μπορούν να μπουν κάπου εδώ. Φέρνει λίγο σε πιλότος, άμα ξέρεις αυτά συνέχιζαν. Τέλος πάντων, μπορεί να τα βάλω και πολύ πάνω, αλλά δεν πειράζει, μέχρι στιγμής μ' άρεσαν. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Τώρα αυτά εδώ είναι για το λαιμό, αλλά στο λαιμό προτιμώ να βάλω την αράχνη. Οπότε ας τα αυτά εδώ. Να ξεκινήσουμε με το παντελόνι. Λογικά θα μας ζωρίσει το παντελόνι, ρε φίλε. Μη. Εντάξει. Τώρα, αυτό λογικά είναι για την ουρίτσα του. Οπότε να ξεκινήσουμε από πίσω. Γιατί όχι. Έλα. Λογικά κάπως έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνω και ιδιαίτερα καλά, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να κάθεται. Όποιο το τέντωσα μια φορά, ξέρεις, έμεινε τεντωμένο, σκάτα. Θα σου πω αυτό, το κάνω λίγο κάπως έτσι. Και νομίζω ότι παλεύεται το βρακί του. Είναι σαν βρακί, στην ουσία είναι το κολάν που φοράει Spider-Man, αλλά είναι λίγο σαν βρακί. Όπου τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό εδώ που πρέπει να το τυλίξεις. Εντάξει, νομίζω παλεύεται. Άμα βάλουμε το πάνω κομμάτι,
Yep. Ξέρω τι θα κάνουμε εδώ με τα χέρια. Ω, θέλει τέντουμα. Θέλει όντως τέντουμα το πίσω. Καλά κάθε, σαν γυλαίκο. Μπορώ να πω αρκετά, αλλά τώρα εδώ δεν ξέρω αν μας πάρει αράχνη. Αν μας πάρει αράχνη να κάτσει καλά. Αυτή εδώ. Η οποία αυτή εδώ αράχνη. Οχ, οχ, οχ. Ευτυχώς δεν το πήρε. Α, εντάξει, λογικά θα την πάρει. Εδώ. Ναι, δεν την πήρε και ιδιαίτερα, οπότε... Βάλαμε πρώτα την αράχνη μας και τώρα αυτά εδώ πώς θα τα κλείσω. Α, κάπως έτσι, ναι, αυτό καλά τα πάει και αυτό εδώ κάπως, μην πέφτεις πάνω στην αράχνη, κάπως έτσι. Ναι, νομίζω ότι τώρα κάτι έγινε. Αυτά, τι άλλο, α, πίσω, ναι, την πίσω αράχνη, αυτή η αράχνη εκεί νομίζω είναι για πίσω. Να τη βάλουμε αυτοκόλλητο σε αυτοκόλλητο. Γιατί όχι. Πάνω στο ήδη υπάρχουν αυτοκόλλητο. Και ναι, είναι λίγο λυψός μεν, αλλά θυμίζει Spider-Man. Εντάξει. Παλεύεται. Έθιμος ο Spider-Man μας σχετικά. Κάποιο άλλο αυτοκόλλητο δεν θα χρησιμοποιήσω για να μην χαλάσω αρκετά την αυτή. Α, λες το τατουάζ πουθενά. Την καρδούλα της Mary Jane. MJ, η καρδούλα MJ τώρα που την είδα έτσι. Βάλουμε εδώ στο σβέρκο. Έχει τατουάζ της MJ, την αγαπάει τόσο πολύ που έχει τατουάζ της MJ στο σβέρκο του. Αλλά, ναι. Το MJ τατουάζ, το οποίο το βάρεσε σε ένα τατουατζίδικο στη Νέα Υόρκη. Ή, πού ήταν βασικά ο Spider-Man, δεν ξέρω πού ήταν ο Spider-Man. Δεν ξέρω την πόλη του Spider-Man. Αυτά, παιδιά, ο Spider-Man μας είναι σχετικά και αρκετά έτοιμος. Χωρίς τους ιστούς, τι σχετικά έτοιμος, χωρίς τους ιστούς, ρε φίλε. Spider-Man χωρίς ιστό γίνεται... Πάμε να τους φτιάξουμε λίγο, να είναι λίγο καλά. Εντάξει, σχετικά αυτός είναι ο Spider-Man, λίγο πιο ολοκληρωμένος ας το πούμε. Έδειξε κιόλας ότι είναι ο Spider-Man. Τα μάτια λίγο προσοχή, εδώ λογικά αυτή η γραμμή αν είναι καλά στην ευθεία της θα κάτσει ακόμα καλύτερα, όπως στο κουτί σχετικά τον δείχνει έτσι, άμα δείτε εδώ. Εντάξει, τα γυαλιά πάνω για να του δώσουν ένα πιο μάγκικο στυλ, ας το πούμε. Αυτά εδώ τέντωσα λίγο προσοχή, γιατί τα τέντωσα και μετά δεν επανήλθαν στην αρχική τους κατάσταση, δυστυχώς. Ευτυχώς δεν τα κόψαμε. Εντάξει, το τατουάζ της Mary Jane. Ωραίος, αρκετά ωραίος και πολύ ωραίο διασκεδαστικό η όλη φάση. Αν και λίγο δύσκολο, επειδή δεν το έχω πολύ με τα καλλιτεχνικά, αλλά δεν πειράζει. Βγήκε αρκετά ωραίος. Θα μπει σίγουρα στη βιβλιοθήκη, θα στολιστεί κατευθείαν. Αυτό ήταν και το σημερινό unboxing, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ ευχαριστήθηκα πολύ. Αυτός μου άρεσε πάρα πολύ ο μικρούλης Spider-Man. Έρχονται και οι υπόλοιποι παρέα του, οι οποίοι μερικοί θα είναι λίγο πιο μεγάλοι. Περίσπισαν κάποια αυτοκόλλητα. Αυτό το αξεσουάρ, ας πούμε, το δολάριο, το οποίο είναι για πιο γκάγκστα φάση. Μια γραβατούλα, η φωτογραφική μηχανή του Peter Parker που τυπικά έβγαζε τον εαυτό του φωτογραφία με αυτόν και την πουλούσε τις φωτογραφίες για να βγάλει λεφτά του Spider-Man. Μια ραχνούλα πράσινη, η οποία και αυτή δεν μ' άρεσε. Αυτός ήρθε από το γερμανικό Amazon, τον πήρα, από το Amazon Deb. Τον είχε και στο Amazon UK, αλλά είχε 3 ευρώ διαφορά, δεν ξέρω γιατί έβγαινε πιο φθηνός. Μάλλον είχε διαφορά λίρα με ευρώ, λογικά γι' αυτό. Τα μεταφορικά ήταν 7 ευρώ, 13 ευρώ το κόστος του, συν 7 μεταφορικά, κάπου στα 20 ευρώ βγήκε. Η πιο μεγάλη, εντάξει, θα βγουν λίγο πιο ακριβή, θα ζούμε και εκείνους στα υπόλοιπα βίντεο. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek κυρίως unboxing, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.